Καταρχήν, οι εκδηλώσεις σαν τη σημερινή είναι πολύ σημαντικές, διότι προωθούν την δημιουργία σχέσεων και εμπορικών ευκαιριών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και άλλων εκτός Ελλάδος. Η εκδήλωση η σημερινή είναι η δεύτερη κατά σειρά που γίνεται. Η πρώτη έγινε πέρσι, τέτοια εποχή, το Μάρτιο του 2013 στο Δημόκριο, και αφορούσε όλους τους κλάδους, όχι μόνο τους 5 επιλεγμένους που έχουμε σήμερα. Η επιτυχία της ήταν τόσο μεγάλη που χρησιμοποιήθηκε, αν θέλετε, σαν δείκτη, σαν οδηγός, για να γίνουν και αντίστοιχες εκδηλώσεις σε άλλες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία. Μετά την επιτυχία λοιπόν της πρώτης εκδήλωσης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Σταγιάννη, μας ζήτησε να οργανώσουμε μαζί με τους Έλληνες αντιπροσώπους του ΙΕΝ, του Ευρωπαϊκού Δικτύου που αφορά τις μικρομεσαίες, μία εκδήλωση στοχευμένη σε 5 κλάδους που θεωρούνται ότι είναι οι 5 πιο ενδιαφέροντες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας. Οι κλάδοι αυτοί είναι τουρισμός, είναι ενέργεια, είναι τρόφιμα με τη γενικότερη έννοια, βιοκαλλιέργειες και ο τελευταίος κλάδος είναι οι πληροφορίες, επικοινωνίες και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα. Η επιτυχία όπως των προηγούμενων εκδηλώσεων απολογιστικά είναι ακριβώς αυτό, ότι θεωρήθηκαν τόσο επιτυχημένοι που χρησιμοποιήθηκαν και από άλλες χώρες. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ακριβώς πόσα συμβόλαια έγιναν ή πόσες επιχειρήσεις κλείσαν συμφωνίες, γιατί δεν γίνονται πάντοτε γνωστά όλα αυτά, κατά πρώτο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο, μερικά μπορούν να συμβούν σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο από 12 μήνες που είναι τώρα. Τρία είναι κυρίως τα προγράμματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρομεσαίες, όχι μόνο της Ελλάδας, και όλων των χωρών μελών των 28 που έχουμε τώρα. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα COSME. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό το οποίο διατίθεται για το πρόγραμμα COSME είναι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι διαθέσιμα για μία περίοδο 7 ετών, αρχής γενομένης από το 2014. Τα χρήματα αυτά δίνονται με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων και εγγυήσεις για δάνεια ή δάνεια κατευθείαν, που σημαίνει ότι ουσιαστικά τα χρήματα αυτά μπορεί να είναι περισσότερα, γιατί τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται, όπως σας είπα προηγουμένως, ενδεχομένως για μία εγγύηση προκειμένου να δοθεί ένα δάνειο. Γίνεται μια μόχλευση, δηλαδή, αν θέλετε, των χρημάτων αυτών. Λοιπόν, το ένα πρόγραμμα είναι το COSME. Το άλλο πρόγραμμα είναι ο Ορίζοντας 2020, που αφορά κυρίως την έρευνα και την καινοτομία, όπου εκεί πέρα υπάρχει για πρώτη φορά ένα μικρότερο πρόγραμμα αφιερωμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το συνολικό ποσό το οποίο έχει προβλεφθεί γι' αυτό για τις μικρομεσαίες είναι 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάλι για την ίδια περίοδο, 7 χρόνια, από το 2014 και πέρα, και μόνο για τις μικρομεσαίες. Και βέβαια, στο τρίτο και το κυριότερο είναι τα διαρθρωτικά ταμεία. Αν τα βάλετε όλα μαζί, συν το COSME, συν τον Ορίζοντα, περιμένουμε ότι θα υπάρχει συνολικά για όλες τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες εταιρείες ένα ποσό γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο των 7 ετών που προείπαμε. Πώς μπορεί μια μικρομεσαία εταιρεία να το χρησιμοποιήσει? Η άποψή μας είναι ότι ο πιο εύκολος τρόπος είναι να απευθυνθεί στους τοπικούς ή εθνικούς, αν θέλετε, αντιπροσώπους του Enterprise Europe Network. Υπάρχουν σε κάθε χώρα και υπάρχουν συνολικά πάνω από 600 τέτοιοι αντιπρόσωποι, και εκεί θα πάρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την χρηματοδότηση στα διάφορα προγράμματα. Ναι, καταρχήν πιστεύουμε πολύ στο δίκτυο και πιστεύουμε ότι έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, οι απαιτήσεις για το μέλλον είναι ακόμη περισσότερες. Ήδη έγινε μια καινούρια ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το καινούριο δίκτυο. Και τα πράγματα που θεωρώ έτσι εντάχει το δίκτυο ιδιαίτερα χρήσιμο είναι, εκτός από την παροχή πληροφοριών που ανέφερα προηγουμένως για τους τρόπους χρηματοδότησης από τα διάφορα κοινοτικά
προγράμματα κτλ. Άλλες δραστηριότητες που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές όσον αφορά το δίκτυο είναι οι εξής. Πρώτον είναι το να συμβουλευόμαστε μικρομεσαίες εταιρείες σε διάφορους κλάδους, σε διάφορες χώρες. Αν η Επιτροπή σχεδιάζει, έχει σκοπό να προτείνει μια νέα πολιτική σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε πώς αυτή η πολιτική ενδεχομένως θα επηρεάσει τις μικρομεσαίες του κλάδου αυτού. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το Enterprise Europe Network και συγκεκριμένα τα panels που υπάρχουν να συμβουλευτούμε κατευθείαν τις μικρομεσαίες εταιρείες του κλάδου αυτού στις διάφορες χώρες μέλη. Συνήθως κάνουμε 6 τέτοιες διαβουλεύσεις το χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε πρέπει να προγραμματιστούν έγκαιρα και ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αξιόπιστα αποτελέσματα και χρήσιμες πληροφορίες. Αυτό αν θέλετε μια δεύτερη μεγάλη δραστηριότητα του δικτύου. Και μια τρίτη και πολύ σημαντική δραστηριότητα είναι οι εταιρείες σε μια χώρα μπορούν να βρουν εταιρείες του ίδιου κλάδου ή παρεμφερών κλάδων αν ενδιαφέρονται σε άλλες χώρες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτύου. Τα διάφορα δίκτυα επικοινωνούν μεταξύ τους και ενδεχομένως να βρουν εμπορικούς, αν θέλετε, αντιπροσώπους ή άλλους συνεργάτες σε άλλες χώρες μέλη χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτύου. Να, παραδείγματος χάρη, 3 πολύ σημαντικές υπηρεσίες που έχει το δίκτυο και με τις οποίες είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.